μας πεις λοιπόν, Καλέπη, πότε γεννήθηκες? 2 Φεβρουαρίου του 1942. Μες στο πόλεμο μέσα. Ναι. Εδώ, στην Όλυμπο. Εδώ, στην Όλυμπο. Σε ποιο σπίτι, εδώ πέρα που είμαστε τώρα ή... Όχι, στο άλλο της Πόπης, της Εγκόνης. Πόσα παιδιά είσαστε? Πόσα παιδιά είμαστε? Ναι, εσύ ήσουν η πρώτη, η δεύτερη... Όχι, ο αδερφός μου ήταν ο πρώτος, 2 χρόνια μεγαλύτερος μου. 2 παιδιά είστε? 2 παιδιά. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε το 1944. Πού? Στο Σταυρί. Πώς έγινε? Πήγαινε με το δασκάλο του κριτικού τον πατέρα. Ναι. Επίαινα στα πηγάδια να πάρω κάτι κατσίκια στις Ιταλούς. Ναι. Και αυτά μπήκανε μέσα σε ένα χωράφι που ήταν σειρματοπλεμένο και είχε μέσα νάρκες από τις Ιταλούς. Τα αφήσανε για καμιά ώρα γιατί τα είχαν δεμένα. Τα κατσίδια τα είχαν δεμένα, 2-3. Και αφού πατήσανε και δεν εκράγει καμιά νάρκη, είπαν ότι αυτά μπερδέψα πάνω στα σίδερα. Μπήκε ο πατέρας μου να τα ξεμπερδώσει να βγουν όξο. Αυτός είχε παραπάνω βάρος από ό,τι είχε το πρόβατο. Και χτύπησε την νάρκα και τον άφησε. Τον σκότωσε. Όχι επί τόπου, έντυσε 15 μέρες. Και τον επήρα στη Βολάδα, τον νοσήλευκαν εκεί ο γιατρός ο... Φραγκιός. Ο Φραγκιός ο γιατρός και θα έρθει στη Βολάδα. Τότε δεν είχε δρόμους μέσα να έρχεται πάνω. Εκεί νοσηλεύτηκε, εκεί πέθανε και τον εθάψαρα, τον έφερα μετά. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ όταν γεννήθηκε? Εγώ 2 χρόνια μόνο. Το 1942 γεννήθηκα, το 1944 έγινε αυτό. Ο αδερφός μου ήταν 4 χρόνο. Ο αδερφός μου κάπως το θυμάται, εγώ όχι. Η μητέρα σου θα πήγε κάτω στην Πολάδα, βέβαια. Ναι, η μάνα μου πήγε, οι θείες μου, η γιαγιά μου, η Μαγκαφούλη. Και δεν μπορούσε να έρθει εδώ, οπότε θα φύγει κάτω στην Πολάδα. Δεν είχε τότε δρόμους και συγκοινωνία. Με θάλατσα τακτική. Είναι και δύσκολο το έδαφος στη Σκαρπάτη. Ναι. Εσύ μετά από το σχολείο τόνιωσες ότι ήσουν ορφανό παιδί? Δηλαδή το κατάλαβες όταν ήταν? Το ξέρω όταν μεγάλωσα, ναι, ναι. Όταν τα παιδιά πήγαν σχολείο, είχαν το πατέρα τους, εσύ τι σου πει η μάνα σου όταν είπες? Ναι, ναι, μου το πει η μάνα μου. Το ξέρω από μικρή ότι σκοτώθηκε με νάρκα στο Σταυρί. Το ξέρω. Αλλά δεν τον γνώρισα. Αλλά είχαν 2 θείες και δουλεύανε στη Βολάδα, στο Όθος και δεν έφυγα τη μάνα μου, ας πούμε, έτσι... Το επίθετο είναι, πώς είναι, πρωτόπαπα, Ναι, ο πατέρας μου ήταν πρωτόπαπας. Η μάνα μου ήταν παραγιού. Είχε 2 αδερφές που ήταν ανήματρες και την στήριξα. Την βοηθήσα και μεγαλώσαμε. Εσύ νιώσες ότι έτσι σου λείπει την έννοια του πατέρα? Μου λείπει ο πατέρας, αλλά δεν μου έλειψε κάτι που να... Αχάνω άλλα παιδιά και να μην είχα, ας πούμε. Είχα 2 θείες και μας εφρόντιζαν. Τώρα, στο σχολείο, όταν πήγες, ποια ήταν η συμμαθήτρια σου, να θυμάσαι κάποιες στο σχολείο, κάποιες συμμαθήτρες? Πάρα πολλές. Συμμαθήτρες μου από πρώτη τάξη δημοτικού ήταν η Σοφία Δασκάλα, ήταν η Κούλα του Πρεάρη, η Κούλα του Ασπράγκη, η Μαγκαφούλα του Μαστροβασίλη. Ποια άλλη είχα? Αυτές. Και είσαι στα πολλά παιδιά? Ναι, πάρα πολλά. Τα μόνα παιδιά που προχωρήσαμε μέχρι τέλος, στην 6η τάξη, ήταν η Σοφία, η Κούλα του Πρεάρη και η Κούλα του Ασπράκη. Αυτές προχωρήσαμε και πήγαμε μαζί μέχρι την 6η τάξη δημοτικού. Μετά βρίσκαμε άλλες μεγαλύτερα κορίτσια συμμαθήτρες. Η δασκάλη σας ποιοι ήταν? Δάσκαλος μου ήταν ο κόνσολας πρώτη Δευτέρα, τρίτη Τετάρτη ο κύριος Παυλίδης, πέμπτη Έκτη ο Παπαγιάννης. Με όλους πέρασα καλά. Τι μαθητή ήσουν, τάξες τα μαθήματα? Δεν θέλω να το πενευτώ. Δεν θέλω να το πενευτώ. Ήμουν από τις καλές μαθητρές μου. Σ' άρεσε να διαβάζεις, ναι, να αποστηθίζεις? Μ' άρεσε, πολύ. Να αποστηθίζεις? Ξέρεις τι λέω?
σε έναν έργο τώρα εκεί στον Προύσκο. Λέει ότι θα πάει ένας μηνάς και μια, πώς τη λένε αυτοί, να γραφτούν σε σχολείο για να μάθουν γράμμα. Εννοείς τώρα στη τηλεόραση. Στη τηλεόραση. Ε. Και λέω, έτσι πλάκα της κόρης μου, εγώ μου φαίνεται ότι θα πάω να γραφτώ στο σχολείο εκεί που θα γραφτούν κι αυτοί. Να συνεχίσω μάθημα. Ας αρέσουν έτσι τα ιστορία. Τι μάθημα σας αρέσει περισσότερο? Όλα. 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 Είχατε κάνει ποιήματα? Ποιήματα. Έλεγες ποιήματα, ήσουν έτσι σε σκέτς που λέμε. Ήμουνα και σε ποιήματα, αλλά ακόμα και τα ποιήματα, γιατί αφού όλα τα παιδιά, τέλος πάντων, είμαστε εκεί παρέα να πεις εσύ το ποιημά σου, το άλλο παιδί. Από πολλά ξένα ποιήματα τα ξέρω. Δηλαδή τα πύρνα από εκεί. Και από εκεί. Του Καλλικά που είναι στην Αμερική, ένα μονόλογο. Του Ηλία του Καλλικά. Για πες μου πώς ήταν ο μονόλογος του Καλλικά. Ήταν ο υποδηματοποιός. Πώς το θυμάσαι? Στα υποδήματα είμαι εγώ ο μοναδικός γιατρός, ο γνωστός ο Κυρτσαφύρης, ο Τσανκάρης, ο Χοντρός. Δύο φορλίτσες θα τους βάλω, θα τα εισαράψω τεχνικά. Είμαι και ο γιατρός σπουδαίος και έχω φύνα γιατρικά. Τι να σου λέω. Ήταν αυτό του Ηλία εδώ, που είπα. Του Ηλία του Καλλικά, από τότε είμαστε συμμαθητές, συνομήλικοι. Και εσάς άρεσε και το αποστήθησες. Και εσύ ξέρω ότι αποστήθησες και ολόκληρο κεφάλαιο. Ξέρεις, δηλαδή κομμάτια ακόμα από τότε, πολλά. Τα κεφάλαια από πολλά, μέσα. Πολλά κομμάτια. Ποιο μάθημα έτσι σου έχει μείνει έτσι, από ιστορικής απόψης που σαν, γιατί τα σχολεία έχουν παραδείγματα πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Και από θρησκευτικά, και από ιστορία, και από αναγνωστικό. Ναι, το αναγνωστικό, ε. Από όλα ξέρω κάτι να πω. Για πες μου κάτι από το αναγνωστικό που θυμάσαι ή από την ιστορία. Ναι. Από το αναγνωστικό, ναι, ήτανε ένα κεφάλαιο. Ο Μπάρμπα Καλλιόρας ράβει το πανί στη πλώρη και οι ναύτες γύρω του τον παρεκαλούν να του πει καμιά ιστορία. Ο Μπάρμπα Καλλιόρας με το χαμόγελο στα χείλη του λέει: Να ξέρετε καλά πως η θάλασσα έχει και τη δικαιοσύνη της. Τιμωρεί τους κακούς, μην το γελάτε. Μπορεί να αργεί, μα δεν το ξεχνά ποτέ της. Έκαμε στο κακό, δείχτηκες άσπλαχνος. Θα φανεί και εκείνη σε σένα κακή και άσπλαχνη. Εγώ το ξέρω γιατί τα είδα με τα μάτια μου. Μόνο βδόμαδα έκαμε, έλαβε. Μα ακούστε το κι εσείς. Μια φορά κινδυνέψαμε να πνιγούμε στη μαύρη θάλασσα. Ο χειρότερος καιρός μας άρπαξε στα φτερά του. Απερπιστήκαμε. Εκεί που νομίζαμε πως άδικα παλεύαμε να σωθούμε, βλέπαμε μακριά ένα μικρό χαμηλό πανάκι που αρμένιζε στο μαΐστρο. Δεν ήταν μεγαλύτερο από φούσκα και όμως φάνηκε θεόρατο. Με μιας ζωντανέψαμε όλοι. Δένομαι αμέσως κόμπο τη σημαία ψηλά στο κατάρτι και αρχίζομαι να φωνάζομαι να κουνούμε τις σκούφιες μας. Τον μπάρκο μόλις φαινόταν σαν χελιδονάκι που σιγοπεντά. Σε λίγο πλησίαση ερχόταν σαν βόλοι επάνω μας. Εδιάβασα μάλιστα και το όνομά τους στις κουλούρες. Το έλεγαν Σωτήρα. Πανί, παιδιά, ένα πανί. Α, έβαλαμε όλοι χαρούμενες φωνές. Από εκείνους όμως που είδα στον πάρκο ούτε κουνήθηκε, ούτε φώναξε κανένας. Είδα καλά τον τιμονιέρη στο τιμόνι, το καπετάνιο ορθό στην πρίμη. Τον ναύκληρο και 5 ξυνάφτες. Όλοι έστεκαν και μας κοίτανσαν, μα ούτε σκηνιά ετοίμανσαν ούτε τίποτε. Μόνο στην πλώρη ούρλιαζε το σκυλί, ένα μαύρο σκυλί που έστελε το άγριο του αλήχτημα. Ωστόσο, τον πάρκο όλο και μάκρυνε. Βάλαμε πάλι τις άγριες φωνές. Αδέρφια, πνιγόμαστε. Πού μας αφήνετε? Σωτηρία, πνιγόμαστε, βοήθεια. Πουλώσαμε ο καθένας το στόμα με την παλάμη του άλλου και κρατήσαμε τον ανασασμό. Και μέσα στο βογγητό, το κυμάτο και το ανεμοβόγγισμα ακουστήκε μια φωνή. Στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή. Δεν τα πίστεψαν τα αυτιά μου. Είπα πως ο καπετάνιος ήθελε να παίξει με την αξιοθρηνητή θέση μας. Να γελάσει με το φόβο που είχαμε και άρχισα να πεισμώνω περισσότερο για τα ανοστά αστεία παρά για τη σκληρή του πράξη. Ο Σωτήρας όμως πάντα εμάκρυνε. Βάζομαι πάλι τις άγριες φωνές. Αδέρφια, πνιγόμαστε. Βοήθεια. Έμεινε που βρέθηκε. Το καράβι όμως πάντα εμάκρυνε. Έμεινε που βρέθηκε ο καθένας μας για πολλή ώρα. Όμως από τις πολλές φωνές του καπετάνιου που δεν έχασε καθόλου το θάρρος του, πιαστήκαμε πάλι στις τρόμπες. Τρομπάραμε καμιά ώρα και ο καπετάνιος ένας άφηνε τις τρόμπες. Ξάπλωσε ωστόσο η νύχτα. Και τη νύχτα
πίτσα, κόλαση σωστή, ούτε άστρα στον ουρανό, ούτε φανάρι στη θάλασσα, κανένα. Το χιόνι άρχισε να μας σκεπάζει το κατάστρωμα στα σκοινιά, στα σίδερα, στα γκουρέλια το πανιό να πλωνόταν και ασπρογάλιανθε. «Ναύτες που τους διάβλεξα», μουρμούριξε ο καπετάνιος, «ένας και ένας, να χαθούν, δεν βρίσκονται σε όλη τη γη. Μα τι θέλεις, καπετάνια, να κάνουμε», του λέει ένας ναύτης, «τι να κάνετε, να παλέψετε. Σας άρπαξε από τα πόδια ο χάρος, πιάστε τον από το λαιμό, θα σε πάρει. Μα να σε πάρει παλικαρίσια, όχι να σταυρώσεις τα χέρια και να παραδοθείς. Μα δεν βλέπεις, καπετάνια, που χάσκει το κύμα να μας καταπιεί, ώσπου να με καταπιεί εκείνο το ρουφό εγώ». Ο καπετάνιος ήθελε να μας κεντήσει το φιλότιμο, αλλά ποιος μπορούσε να κινηθεί. Έμεινε όπου βρέθηκε ο καθένας μας για πολλή ώρα. Ξάφνου ακούσαμε μια φωνή. Από τον πάρκο, Δεν ήθελα να πιστέψω τα ίδια μου τα αυτιά. Μήπως ήταν από το Σωτήρα. Δεν ήταν όμως από το καταραμένο εκείνον μπάρκο. Ήταν από μια γολέτα που έπεσε δίπλα μας και μας έσωσε. Ήταν γαλαξιδιώτικη του καπετάν Καρέλη. Μόλις πατήσαμε στη γολέτα, μας ενδύσαν οι ναύτες με τα ρούχα που είχαν κολλήσει επάνω μας. Μας πόντισαν τσάι με ρούμι και μας ξάπλωσαν τσεντεστά κρεβατοστρώσια. Κατεβήκαμε το Βόσπορο στην πόλη και βγήκαμε στην άσπρη θάλασσα. Κάπου βλέπω το καπετάνιο μας να βρίντζει και να καταριέται. Κοιτάνω καλά και βλέπω το καράβιο Σωτήρας στεκόταν δεμένος δίπλα μας. Είδα και έπαθα να ησυχάσω το καπετάνιο μας. Η καγκία του έμεινε. Να χαθούμε. Το πρωί πήγα στον μπάρκο και βλέπω τον καπετάνιο μας να κλαίει και να οδύρεται. Κοιτάνω καλά και βλέπω το καράβι το Σωτήρα πεταμένος επάνω στις πέτρες. Κουμάκια. Και οι ναύτες του βρεγμένοι ως το κόκαλο τουρτούριντζαν γύρω από τη φωτιά και κοίταντζαν τα ναυάγια σαν να κοίταντζαν τα λείψανα το παιδιό τους. Ισπάσαν αυτό και αυτοί σώθησαν κι εδώ και δίπλα-δίπλα. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη της θάλασσας. Στο αναγνωστικό, πώς λέγονταν το μάθημα αυτό, το ανάγνωσμα. Να ξέρετε καλά πως η θάλασσα έχει και τη δικαιοσύνη της. Αναγνωστικό δηλαδή πρέπει να είναι του 40. Να ήμουν τη τετάρτη τάξη. Τη τετάρτη τάξη. Θα το βρούμε. Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Αυτά όλα τα ποίηματα, να μου πει και για την παιδεία, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο με το να σου διδάξουν την ιστορία, το να αγαπά και την πατρίδα σου, αλλά και το Θεό. Και λέγεται σκεφτικά εκτό του σπίτι, βέβαια, από τα μεγάλα σπίτι μάνα σου. Η μάνα μου ήταν γυναίκα ομιλητική, της άρεσε να... Και εμείς δεν είχαμε τότε στις τηλεοράσεις. Ήμουν παιδί του βιβλίου. Ήταν καλό αυτό, να τι θες. Πολλές φορές η μάνα μου θα άστρωνε το φαΐ στο τραπέζι, εγώ σκολούσα και ήθελα να γράψω τη γραφή μου, την ορθογραφή μου, όλα αυτά. Και να μου φωνάζει ότι έλα να φας και μετά. Έλα και μετά. Να τελειώσω, να κάνω τις δουλειές μου. Το πρωί θα σηκώνω μου να χτενιστώ. Να πληθώ και να βγω στην αυλή να σου ουρανίζω με το βιβλίο μέχρι να σημάνει το σχολείο να πάω. Και μετά, αφού είσαι τόσο καλή μαθήτρια, πώς δεν συνέχισες να φας, ας πούμε, πας έκτη, μετά πρέπει να πας. Δεν συνέχισα. Ήταν η μάνα μου εδώ μόνη, ο αδερφός μου από 15 χρόνια πήγε να μαθεί τέχνη ο Βαντζής. Έφυγε. Οι θείες μου που λέω ότι την βοηθούσαν ήταν στο Όθο, στη Βολάδα, ήταν μοναχή η γυναίκα. Και έτσι, μη θέλαινε εδώ. Δεν προχωρούσα τότε και κορίτσια. Πήγαινε η Σοφία η δασκάλα, ναι. Α, συνήθω τα κορίτσια τότε μετά που τελειώνουν το σχολείο πρέπει να μείνουν εδώ. Να μάθουν δουλειές. Να μάθουν δουλειές και. Εγώ είμαι αργαλιό, πλέξιμο και εντύπω αυτά. Μεγάλωσε να είσαι στη γειτονιά εδώ πέρα στη Κιτσιλέα ή ποια σπίτι ήταν ανοιχτά, θυμάσαι εδώ τα παιδιά. Ποια παιδιά ήταν εδώ στη γειτονιά σου, αν θυμάσαι. Πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά είχε τότε η γειτονιά μας. Κορίτσια ήταν η αυτή του, η Καλλιόπη του Ιούτλου. Πες τη πρεάρη της γυναίκας, της Διονυσίας η μαμά, συνομήλικη μου, ήταν εδώ από κάτω το σπίτι της. Της Διονυσίας η μαμά, η Καλλιόπη του Γιούτλου, η Καλλιόπη του Φιλιππάκη, του Κωστή. Αυτά τα κορίτσια είμαστε εδώ. Εδώ η Καλλιόπη του Ορφανού, αυτή ήταν μεγαλύτερη. Πολλά χρόνια δεν ήταν συμμαθήτρια μου, δεν τη θυμάμαι στο σχολείο. Αυτή. Και εδώ με τους μήλους τους θυμάσαι να γυρνάνε. Πώς δεν τις θυμάμαι. Τις θυμάμαι και τις μήλους να γυρνάνε. Παιδιά, ο αδερφός μου είχε πολλούς φίλους, είχε πολλά γειτονόπουλα εδώ.
Ήταν ο Βασίλης, ο Βασίλας, ο Παπαμινάς, ο αδερφός του, ο Νίκος που είναι κάτω, ο Μινάς ο Διαμαντής και τα, οι άλλοι μικρότεροι αδερφοί του. Ο Νίκος ο Παλαιός, αυτός του, έρχεται εδώ στη γιαγιά του, εδώ κοιμάται, εδώ εμένε, του Γιάννη του Παλαιού, αυτός που ήταν ο πλούσιος πριν. Ο Ηλίας ο Παραγιός ο συγχωρεμένος. Ήταν λοιπόν η μήλη εδώ γινούσαν και εσύ μεγάλος μέσα σε αυτή τη... Ναι. Εδώ γύρω ήταν τα... σαν χωριόν. Και ο ήχος θα το θυμάσαι που γινούσαν όλοι μαζί. Ωραία, ναι. Όλοι κορυφόγραμμοι. Ναι. Εσείς τώρα μετά πότε ξεκινήσετε να πηγαίνετε, δηλαδή να γράψεις την πρώτη στολή που σου που σε έγραψε η μαμά σου, που πήγες στο χορό, ποιος σε χόρευε, πώς έπιασες πρώτη φορά στο χορό, πώς έγινε αυτό η πρώτη φορά. Τότε, ας πούμε, με πήρνε η μάνα μου από τότε που μου μαθήτρια. Άπως ήταν μεγάλος. Με πήρνε η μάνα μου, τα φουστανιά εκείνη τη εποχή μου τα έρφενε συγχωρεμένη βουκενιά, τα νεράφτρια. Παντρευτήκα 15 χρονών. Είμαθα ήφαινα. 15 χρονών παντρευτήκες. Ναι. 16 είχα την Ευγενία. Και δηλαδή, πώς έγινε ο γάμος, ήταν τότε με προξενιό. Δεν είχε προξενιό. Μ' αγάπησε. Ο άντρας μου. Α, σ' αγάπησε. Και πήγε στο στρατό και μετά, δεν ξέρω, διαφορμήν ήβρε και τραπέδεψε και ήρθε και πήρε. Στο γάμο τώρα που έγινε, εσείς σαν ύφη θυμάσαι καμιά ματινάδα το πώς, γιατί ήταν πιο εσύ. Δεν έγινε μια στέψη και τίποτα, ήταν βιαστικά, βιαστικός ο γάμπρος. Δεν έγινε μια στέψη, δεν είχε γάμο. Και τώρα μικρή μάνα όμως, να είσαι 17 χρονών και να έχεις κόντυση, αλλά ναι. Εντάξει, ήταν μέσα και ήταν και η μάνα σου μαζί. Ναι, ήταν η μάνα μαζί και με στήριξε, ναι. Και όταν ήταν, ήταν πολύ συχνά νέα παιδιά να παντρεύονται. Ναι, επαντρεύουν τότε τις μικρές οι χώρες. Τότε είχε ο τόπος δουλειές και προτιμούσαν να έχει η κόρη και τίνα, έτσι τον λέω, το τίνα, δηλαδή να έχει τη μάνα της να ήταν νέα, να ήταν ενηγής, να μπορεί να περιτέψει και στο σπίτι και όξο και μέσα, βοηθούς, ναι. Μπορεί να είναι η άλλη αδερφή, ξέρω εγώ, η δεύτερη τρίτη. Ναι. Μάλιστα. Και έτσι όλα τα χρόνια που παντρευτήκατε, μείνατε εδώ ή φύγατε? Έμεινα εδώ πολλά χρόνια, βοηθούσε η μάνα μου στις δουλειές, τις αγροτικές. Όταν έκαναμε τα σπίτια μας εδώ το παιδιό, βοηθούσε με το μουλάρι. Ό,τι μπορούσε. Δηλαδή ήταν και προκομμένη και καλή γυναίκα. Πήγα στη Γερμανία, δούλεψα, γυρίσαμε. Και με τα παιδιά μαζί. Πόσα παιδιά? Την Ευγενία την πήρα μόνο. Ευγένεια. Πόσα παιδιά? Τη Μαρία. Τη Μαρία την άφησα στη μάνα μου, ναι. Η Μαρία μου ήταν μικρή. Πόσα χρόνια στη Γερμανία? Εγώ έκανα 5. Και ξέρεις γερμανικά? Είναι του σχολείου, ό,τι άρπαξα. Και... Εσύ είναι ο νόμος μου. Ναι. Αυτά που θέλα. Τώρα, πώς η ζωή για μια ολυπίτισσα που εσύ τώρα είσαι... Και στις δύο εποχές. Ναι, και στις... εσύ είσαι στις δύο εποχές. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είσαι και μέσα στο τουρισμό. Να δηλαδή, σας πω κάτι. Είσαι, κάθε μέρα βλέπεις τον τουρισμό, μιλάς με ξένους και μετά θυμάσαι και τα παλιά που δεν είχε κανένα τουρίστα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω, τότε ήμουν νέα. Και μπορούσα, ας πούμε, και αντιμετώπιζα τις δουλειές, την κούραση, όλα αυτά. Εγώ, μου φαίνεται ότι πιο καλή ζωή ήταν η προηγούμενη. Δεν είχαμε κανέναν άγχος. Ό,τι λεφτά δούλευγε ο άντρας μου, δούλευγε ο άνθρωπος, δεν λέω. Αλλά δεν έμεινα ούτε δίχως λεφτά, ούτε είχα άγχος να πω πώς θα κάνω εκείνο, πώς θα κάνω το άλλο. Γιατί δεν είχαμε τόσα έξοδα τότε. Δεν είχαμε τόσα έξοδα. Επιάνναμε από το καλοκαίρι να καθαρίσουμε τα χωράφια, από εκεί να ξελακίσουμε τα μπέλια, να μαντέψουμε τις ελιές, από εκεί το σκάψιμο, από εκεί τη σαρακοστή να φαίνουμε, να κάνουμε τα χρέμια, να κάνουμε τα ρούχα μες στα καβάλια, όλα αυτά, να έρθουν τα πανηγύρια, να έρθει το Πάσχα, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε. Το καλοκαίρι είναι από κρύες, να γίνουν τα αντρώινα, να γλεντούμε, να το διασκεδάνσουμε. Αυτή ήταν η καθημερινότητα. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος που υπάρχει τώρα σήμερα. Μπορεί οι τουρίστες να φέρνουν χρήματα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά έξοδα που δεν προλαβαίνουν. Αλλά
Όπως και εμείς τώρα είμαστε σε μια κρίση η χώρα με τα πολλά έξοδα. Άμα φανταστείς, εγώ δεν το φαντάζω ποτέ να κάνω αυτό το σπίτι εδώ στη Κιτσιλέα που κουβαλούσαμε τα υλικά από τις κλασούς όξω από τα μπελάκι με ένα μουλάρι να τα φέρω. Τα υλικά, τα ασβέστια, ένα το άλλο, τα τσιμέντα με τα καΐκια, με τα αρτουτέλικα, με τα καΐκια, με τα μουλάρια που δεν είχε αυτοκίνητα και συγκοινωνία. Να τα φέρνουμε κοπιαστικά, τις πέτρες, όλα αυτά, κάνουμε τις βλόντιχους με υδρότα και με στέρηση φυσικά, περιορισμένη ζωή. Γιατί δεν είχαν αυτά που έχει σήμερα. Δεν είχε και τον αυτοκίνητο με φρούτα, που τώρα αφού έρχεται το αυτοκίνητο πάμε δύο φορές την εβδομάδα, μια στην Τίνα, την άλλη στο αυτοκίνητο. Τα κρέατα τα είχαμε Πάσχα, Χριστούγεννα, λαμπρή. Θέλω να πω, τώρα όμως, επειδή υπάρχουν συγκοινωνίες, θέλουμε και τα καλά, θέλουμε και τα πολλά, θέλουμε και... Έχει ανάπτυξη και ζωή. Και αυτά τα σπίτια που σου λέω πως έκαμε με τον υδρότο του προσώπου μας, για να μένουμε μέσα, πληρώνουμε ένα νίκιο. Το φαντάζομαστε αυτό, ότι θα πληρώνουμε. Εμείς έκαναμε σπίτι να μην έχουμε ένα νίκιο. Τώρα έχουμε το χαράτσι και πληρώνουμε σαν ενίκιο. Σαν ενίκιο, δεν είναι. Δεν έχει καμία νομιότητα τα πρώτα χρόνια με αυτά τα χρόνια. Και εγώ πριν 5-6 χρόνια έλεγα και στα κορίτσια και στις κοπέλες που είμαστε μαζί ότι φεύγουν τα καλά χρόνια και έρχονται τα κακά χρόνια. Θα είναι όπως τα όνειρα του Φαράου, όπως τις παχές αγελάδες που ορμήσαν οι αδύνατες και φάτε τις παχές, όπως τα αδύνατα στάχια που ορμήσαν και φάτε τα παχιά. Έτσι θα είναι αυτά τα χρόνια που κατεβαίνουν και έρχονται. Θα πλακώσουν τα άσχημα και θα χάσουμε τα καλά. Και γελούσανε. Μου λέει πώς τα σκέφτηκες αυτά. Πώς τα σκέφτηκα. Τα βλέπω. Δεν τα σκέφτηκα. Τα βλέπω. Εγώ παίρνω μια σύνταξη φέρμπη. Τον Ογάμαντζη και τη φτύνα που κόψα για τον άντρα μου είναι γύρω στα 500 ευρώ. Και είμαι μια μοναχή γυναίκα που έχω μόνο τα φάρμακα μου φέρμπη. Άμα πάω στα πηγάδια για να πάρω και κάτι παραπάνω. Εγώ παίρνω ένα σωρό φάρμακα. Όσα έχει το φαρμακείο μέσα. Πολλά έχω. Από κάθε είδο έχω. Αλλά. Και δεν με φτάνουν φέρμπι για τον μήνα να το περάσω. Για να πάω κι άλλη μια φορά στα πηγάδια. Όχι για να πάρω στολία και τρόφιμα. Φέρμπι, όλα αυτά. Έναν ζευγάρι να παντρευτεί, πώς θα αντήσει με τα 500 ευρώ. Εγώ τα λέω από μόνη μου. Δηλαδή, που επαντρεύονται τα παιδιά, πιστεύω πως έχουν και δίκιο. Σκέφτονται αυτά. Μπορεί να κρατήσει σπίτι ένας νεαρός με τα 500 ευρώ. Δεν τα βγάλει πέρα. Και δυσκολεύονται δηλαδή και να παντρευτούν. Και να κάνουμε και παιδιά. Να έχουμε όμως υπογεννητικότητα, δηλαδή ο πληθυσμός μας, μειώνεται, δεν υπάρχουν νέοι να φτιάχνουν ένα... Δεν υπάρχουν νέος κόσμος, να σας λέω το χωριό. Δεν υπάρχει. Είναι για πρώτη φορά ναι, που το σχολείο ναι, ναι. Θα μείνει χωρίς μαθητή του χρόνου. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε 400 παιδιά τότε. Ναι, και τώρα θα μείνει χωρίς. Αυτό, το κρατικός φορέας δεν πρέπει να βλέπει, έχει κατάσταση, θα είπε υπόλοιπος κατάσταση σχολείο, πάνω από ότι δεν έχει ζωή. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε να πάει η ζωή εκεί. Ευτυχώς τα αρβανάκια. Και τα αρβανάκια. Ευτυχώς. Και είναι λυπηρό όταν βλέπω τα αρβανάκια να κρατάει το θυμιατό του παπά. Α, ναι. Όχι ότι δεν θέλω να το πω από ρατσισμό. Κατάλαβα τι εννοείς. Δεν θέλω να τα πω. Οι άνθρωποι είναι καλοί και τα βαφτίσαν τα παιδιά του. Αλλά λέω πού καταντήσαμε. Τη σημαία 28 του Οκτώβρη, 25 του Μάρτη να την κρατάει το κορίτσι του αρβανού. Την ελληνική σημαία. Ναι, γιατί δεν έχει παιδιά τώρα. Εγώ μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί που είναι στο κλάδο βλέπουν ότι εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά στο σχολείο, νέος κόσμος, άρα το χωριό αυτό είναι καταδικασμένο. Μην του χτυπάω λοιπόν χαράτσια και άλλους φόρους και να το κάνω τέβες στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν το βλέπουν. Αν το κάνω θα κλείσω πολλά μαγαζιά και θα πεινάσει και εδώ ο κόσμος. Και θα φύγουν από εδώ. Δηλαδή βλέπω κάνω. Ότι δεν έχει κόσμο τώρα. Ναι, ναι. Θα φαίνει ότι είναι άνθρωποι, μεγάλες γυναίκες. Σιγά σιγά για να παίξουν αυτό το χαρτί που λες και το τάβλι, θα φωνάζει ο καφεντζής του άλλου καφεντζή να πάει μαζί να το παίξουν. Να πάει ο ένας καφεντζής στον άλλο και να έρθει κι ο άλλος να γίνουν ένα. Ναι, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε εμείς που εσείς κάθεσατε πάνω στα βράχια εδώ πέρα όλη αυτή την παράδοση, σε όλα τα νησιά της Ελλάδος και γενικά στην Ήπεθρο,
Όλα αυτά τα λόγια που λέγανε για αποκέντρωση, αποκέντρωση, βοηθήσουν να πάνε ο κόσμος να μείνει εκεί, γιατί να μην γίνει πράξη σύμφωνα με τις καταστάσεις που βλέπουν το νέο κόσμο στα σχολεία, ας πούμε, που κλείνουν, δείχνει ότι δεν έχει ζωή για τους νέους. Δεν το βλέπουν αυτοί. Και αφού Γιάννη και στις πολιτείες κλείνουν τα πανεπιστήμια και χάσατε τα παιδιά το πρώτο εξάμεινο, είναι κατάσταση αυτή που ο καθένας πληρώνει ενίκιο στα παιδιά του για να είναι εκεί. Σαν να είναι από πάνω. Σαν να είναι ξένη, σαν να είναι ας πούμε εχθρός που διοικεί την Ελλάδα. Ναι. Σαν να μην θέλει το καλό της. Ναι, σαν να μην θέλει το καλό της. Δηλαδή, έχει φτάσει, εγώ έτσι το κρίνω, δεν ξέρω αν είμαι λάθος, στη κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα μας, να κλείσει η εφορία, να πάει στη Ρόδο, να απολυθούν αυτοί οι υπαλλήλοι, να κλείσει μια τράπεζα να πάει στην άλλη, άρα δεν έχει αποθήκον μέσα. Να λένε, ένας μπορεί να έκανε οικονομία, δούλευε παραπάνω, δούλευε και τη νύχτα και την ημέρα. Δούλευε σκληρή ζωή, σκληρή δουλειά. Και αν μπορεί να έκανε ένα αποθήκευμα και το έχεις στη τράπεζα. Αν έχεις 100.000 στη τράπεζα, θα σου πάρει τις 10. Ναι. Το κράτος. Γιατί να τις πάρει τις 10. Ο άνθρωπος δούλευε. Δεν πήρνε ένα ανάσα, φέρει, γιατί ήθελε να βρει το παιδί του, μια ανάσα, ένα βοήθημα στην άκρη. Λοιπόν, αν έχω χωράφι. Και μου το έδωσε η γιαγιά μου, άντε τώρα να μου το φορολογήσω το αγριοχτήμα. Είναι πράγματα αυτά το αγριοχτήμα, το δικό μου. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι και αγράμπαυση, δηλαδή είναι αγράμπαυση, δηλαδή είναι καθόλου, δεν το χρησιμοποιούν κιόλας πάνω στα βουλιά. Άκου να δεις, όταν λοιπόν λένε ότι αν έχει τόσα στη τράπεζα, θα πάρει κι αυτή από μέσα. Γιατί να τα έχει στη τράπεζα, δεν τα αφήνει εκεί, τα παίρνει. Τα έτσι όμως φτωχεύεις, δεν θα φτωχεύσει η τράπεζα με αυτό το νόμο που κάνει. Γιατί εσύ λέει δεν τα αφήσω να μου τα πάρω, να τα φέρω, να τα ξοδέψω, να τα κάνω κάτι, να τα κάνω άλλος κάτι. Σαν να είναι βαρτί. Δηλαδή, πριν, Φερυπίν, αν είχαμε ένα ενοικίο αφορολογητό, πληρώναμε κάποιο φόρο για το ενοίκιο που πήρναμε. Όταν είχες ένα σπίτι και δεν... Μπήρνε εισόδημα, δεν πλήρωνε. Εγώ έχω μια καρτονιέρα και την έχω για μένα. Όταν χρειαστώ γιατρό, εξετάσεις, ξέρω εγώ. Τώρα μένει μέσα και ο εγγονός μου εκεί που πάει στο Λύκειο. Δεν παίρνω ενίκιο. Πλήρωνω φόρο για την καρτονιέρα. Να, γιατί, ενώ πριν δεν πλήρωνε. Τώρα πλήρωσε. Δηλαδή είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Δεν... Εσύ τώρα πάνω σε εδώ το βράχο, έχεις κάνει τώρα. Εγγόνια τις έχουνε, Έχω. Και είσαι πίσω από όλα τα παιδιά, είσαι πίσω από την παράδοση, τους φτιάχνεις όλων τη στολή, όπως λέγαμε, και την καμαρώνεις κιόλας. Ναι, τα καμαρώνω γιατί είναι καλά παιδιά. Τα κορίτσια μου είναι φρόνιμες, δεν με στεναχωρήσαν μέχρι αυτό, οι εγγονές μου και αυτές που έχω στη Ρόδο και μένουν είναι εκεί. Είναι φρόνιμες, νοικοκυρές, οι παντρεμένες, πάλι που έχω μια κοινή και αυτή. Ανήπαντροι, είναι φρόνιμο κορίτσι, δεν έχω να πω τίποτα, τους αφήνω την ευχή μου με όλη μου την ψυχή. Και τώρα που... Εργάνεται εκεί στον Τελωνιό το κορίτσι, έχω τι πάνω και ξαπάνω, είμαι υπερήφανη, δηλαδή για τις αρχές το παιδιό, για τις αρχές, γιατί δεν θέλω να περάσω από κάπου να γελάσει άλλος πίσω μου, να μπει κοίτα, από αυτής της πλευράς, από αυτή την άποψη. Δηλαδή, ναι, από αυτή την άποψη. Δεν. Είμαι σίγουρη όπου και να στέκονται, όπου και να είναι, είμαι σίγουρη. Το θέμα της ανατροφής που μάθατε και εσείς από τα παιδικά χρόνια, τι είναι δηλαδή που πρέπει ο γονείς να δώσει στο παιδί? Να είναι φρόνιμη, νοικοκυρούλα, να μην είναι κυρίστρια, δεν λέω ας πούμε να... Εντάξει. Στα πλαίσια του, ναι. Του φυσιολογικού, δηλαδή του όργου γεννήσεως. Ναι, 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 ναι. Στα πλαίσια ότι είναι από την Όλυμπο. Όχι όπως είναι μια Ευρωπαία ξετσιπότη αυτό. Δεν θέλω να συνερίντζομαι με μια Ευρωπαία. Με ένα ξένο ανέθρεμα που νεθράφει στην πόλη. Να θυμόμαστε πως είμαστε από την Όλυμπο. Τώρα έχουν αλλάξει όμως οι εποχές και είναι δύσκολο αυτό που λες. Δύσκολο γιατί... Μέσα σε έναν ημερολόγιο... Μέσα σε έναν ημερολόγο είχε μια μαντινάδα. Ο συγχωρεμένος αυτός ο Μανώλης ο πρωτόπαπας που πέθανε, που ξέρεις, του οργή του Μινάτσι που λέμε. Λέει, ποδιά και σακοφούστανο,
έλεγε κι άλλες για την Όλυμπο. Και λέει, ποδιά και σαφκουφούστανο, αστράφτα από μετάξει. Συνεσταλμένη κοπελιά, ντρέπεται να κοιτάξει. Ξέρεις, Μαντινάδες όμως πολλές, για πες μου και μερικές ακόμα. Περιτίνος. Με τη στόλη, ας πούμε, να με τα έθιμα, τέτοι. Με τα έθιμα. Τη στολή με το καβάι, με το... με όλο αυτό το γυναικό, το καμό, τα χωράφια, όλα αυτά. Έχει κάθε σειρά, έχει τις δικές της. Ναι, ναι. Κάθε σειρά έχει τις δικές της. Έχει με την έρωτα, με τη συνηθιά, πρέπει να έχει. Ναι, έχει. Έχει. Ποιες θυμάσαι εσύ από αυτές τις μαντινάδες που σου αρέσουνε, γενικά δεν μιλάω εγώ για το είδος. Ποια σου έχει μείνει, ποιες μαντινάδες σου έχουν μείνει που λες ότι είναι καλές, έτσι ωραίες. Ναι. Έχω πολλές... Από παλιούς ανθρώπους που θυμάσαι. Από παλιούς ανθρώπους. Να πω, ο Θεός δεν μας άφησε. Έχω έρωταν από το... ο μπάρπα μου τον Ηλία, του Εφοριακού, του Γιώργου, τον πατέρα, που αγαπούσε, ας πούμε, κι αυτό στην εποχή του. Και λέει, ως αφύριας η θάλασσα, κι είναι κι γη σπαρμένη, ετώτεθε να σ' αρνηθώ λιγνή και χαδεμένη. Ως αφύριας η θάλασσα και βγαλική Παρίσι, ετώτεθε να σ' αρνηθώ κι ο νους μου να ηρήσει. Κάλια νοώ το αίμα μου, στη γη να καμαλώνει, παρά να ό,τι να αγαπώ, άλλος να τη μαλώνει. Κάλια νοώ το αίμα μου, στη γη να λαμπικάρει, παρά να ό,τι να αγαπώ, άλλος να την επάρει. Να είχα τα στήθη μου γυαλί, να βλέπεις την καρδιά μου, που τσεχώ στη κατά μεσή, ο χρυσομπερδικά μου. Μύρια. Έχει όμως και για τη ξενιτιά, έχει και για το χαμό, πρέπει να έχει. Ναι. Κάπου είχα ακούσει για το να λέει, πέθανε η γυναίκα του και αυτό ήταν πεθυσμένος, αλλά είχαν σπάρει τα σπαρτά και λέει, γιατί δεν πας να λέει εμένα το δρεπάνι μου στη γη, στο χώμα είναι θαμμένο και περιμένω τα πουλιά να φάνε το σπαρμένο. Άγω να έχει αυτή η μαντινά, το τρεπάνι τον η γυναίκα και πήγε στο χώμα. Ωραία, είναι και με τους γάμους βέβαια έχει πολλές μαντινάδες, με το κεράσμα τον νύφο, δηλαδή είναι, πρέπει να, ωραία η όλη πως έτσι με τις μαντινάδες και με την παράδοση. Πάρα πολύ τον όμορφα. Τώρα πεθάνα και λυπούμε γι' αυτά. Τώρα πέθανε η Όλυμπος. Άμα ξημερώνει από κρύα και καθαριά Δευτέρα που είχε δύο χορούς, τι άλλε μέσα ένα σπίτι, η Κούφη ή του Σαγγελί το σπίτι, η Μιράντζο. Πολλά μνημόσυνα κιόλα. Μνημόσυνα, βέβαια. Μνημόσυνα, ναι, είδες. Είδες τον πάνω στο άλλο. Κάποτε είναι εδώ από κρύα ένα γάμο. Ήτανε τυρινή Κυριακή, έγινε τον ο γάμος και φεύγει ο Παραγιός και ο Τσαμπανάκης και μπίασε στο Πλατίνο και την καθαρά Δευτέρα, γιατί τότε δεν είχε μέγαρο και η γάμη που είναι το στα σπίτια που χωρούσα το κόσμο εκείνης της εποχής και μπίανε ήβρα χωρόντζε εμένα την καθαρά Δευτέρα, τρετσάω στο Πλατί, πιάσα και χορέψα και λέει η Μαντινάνο ο Παραγιός, όμορφος είναι ο χορός, αμή καλός και ο γάμος, γιατί είναι φίλος μου ο γαμπρός και είσαι και εσύ κουμπάρος και να πάμε και καλά τώρα στο γαμπρό και στο γάμο. Και πέρα στους γάμους βέβαια που πήγαν εσείς και σαν κουμπάρες, εσείς μπορεί να πήγατε και να... και στη χαρά του χωριού, εδώ αφού είναι χωριού και στη χαρά και στη λύπη υπήρχε αλληλεγγύη, εννοούμε στο θέμα μια ταράτσα, ας πούμε, ή να πας σε ένα χωράφι, όταν θέλει βοήθεια, πρέπει να υπήρχε πάρα πολύ αλληλεγγύη τα παλιά. Εσύ τι λες, ναι. Εμείς όσες ταράτσες έκαμε με τον άντρα μου εκείνη την εποχή,
δηλαδή τα προηγούμενα μας χρόνια, στην ζωή τη δική μας. Εκάμαμε στη Ταράτσα, στην Αυλώνα, εκάμαμε στο Γιαφάνη 2, εκάμαμε όλα δύο-τρεις τέτσαρες, μέχρι την Αφροδίτη πάνω. Δεν επληρώσαμε εργάτες. Όλοι ήταν αφιλοκερδός. Όλα τα παιδιά έρχονται. Κάνει ο Μπαλάνος Ταράτσα, πάμε να βοηθήσω. Σε μερικούς είναι τα παιδιά, θέλετε βρε παιδιά, έλατε να μας βοηθήσει, θα έχουμε να βρει ο Ταράτσα. Πέρα από ένα τραπέζι που να τους κάνουμε να φάσει και κάτι να πιούσει, να πούμε, την ώρα της δουλειάς, εκείνο ήτο. Δεν επληρώσαμε κανένα. Τότε υπήρχε φιλότιμο, αλληλεγγύη, όπως λες. Είχε κόσμο το χωριό. Τώρα πρέπει να πληρώσεις για να κάνεις ό,τι είναι. Μα δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά που δουλεύουν. Τώρα ευτυχώς και ήρθαν οι Αρβανοί. Αν δεν ήρκουν το. Όπως εμείνας είναι εδώ στο χωριό τώρα τα γεροντάκια και οι ηλικιωμένοι και δεν είναι, ας πούμε, όπως είτο πριν. Τώρα δεν έχουμε μεσηχώρηση, ούτε μουλάρι, ούτε γαϊδάρο. Δεν έχουμε από αυτά. Αυτοκίνητα, λέτε, αυτοκίνητα έρχονται μέσα στο χωριό. Δηλαδή στο χωριό η μορφολογία. Ναι, κοφή ορυφογραμμή. Πρέπει να έχουμε τον εργάτη να φέρει και τις βαλίτσες ακόμη το ξενιτεμένο σαν έρθουν στο χωριό. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Να θέλουμε να μεταφέρουμε τα ξύλα, τα κλαδιά, τα αλεύρι, το καθεντή. Και έτσι βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπουν, ας πούμε, ότι το χωριό αυτό είναι δύσκολο, δύσκολα να περπατήσει, να το περπατήσει, να μείνει άνθρωπος, να κουβαλάει τα πάντα, να κουβαλάει τα υλικά, όλα αυτά έχει το σπίτι, να κουβαλάει όλα αυτά που λες τα αλεύρια. Το και μετά έρχεται το χαράτσι και σου λέει να περιόρισες τώρα έχεις αυτό το σπίτι που φτιάξεις με τόσο κόπο. Με τόσο κόπο. Πάνω στην αβράχο. Γιάννη, αν έπιανα τις καταστάσεις και να δούσουν, ας πούμε, ότι έδωσαμε φεριμπή της Καλλιόπης επιδότηση να, και φτιάξε το σπίτι της. Και του Γιάννη πήραν επιδότηση. Να τους βάλουν να φτιάξουν. Αυτός που τις εδωροδοκίζαν, ας πούμε, την εποχή που το φτιάχνα και τους έκανα την ευκολία να φτιάξω το σπίτι. Εντάξει. Αλλά εγώ που το φτιάξα και σήκωνα στον ώμο μου το καθεντή, στα χέρια μου τσιμέντα, τενεκέδες, όλα αυτά, να πληρώνω τώρα για να κοιμούμε μέσα, δίχως να παίρνω εισόδημα. Τουλάχιστον αυτά που έχουμε εισόδημα, εντάξει, λογικό. Ναι. Αλλά εδώ που κοιμούμε να πληρώνω αυτό που κάνουμε τόσο κόπο, από και πέρα τα υλικά μέχρι εδώ. Έλληνες το φτιάξαν αυτό το. Πιστεύεις ότι αυτό είναι Έλληνες που μπορεί να έχουν ελληνικά ονόματα, να μιλάνε ελληνικά, αλλά να μην είναι Έλληνες. Γιατί ένα Έλληνας θέλει το καλό του συμπατριώτη του. Μα γιατί να αφήσουμε τους άλλους να μας κυβερνούν. Δηλαδή, θα βλέπεις εγώ. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Δεν υπήρχε νοικοκυριό. Γιατί και σε ένα σπίτι, όταν δεν υπάρχει νοικοκυριό, θα κρεοκοπήσει. Σε ένα σπίτι, θα πάω στη Γιντίνα. Ψούνισε. Γράψε. Μα δε, έλα που δεν πληρώνω. Ναι. Έλα που δεν πληρώνω. Και αυτά τα λεφτά που παίρνουν το χαράσι, εσύ είσαι τόσο πολύ βέβαιη ότι αυτό όλο το χρήμα, πού πάει. Έξα. Δηλαδή θα σου πούνε αύριο μετά ότι ναι, το πήραμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Άρα τι κάνουμε τώρα, φέρτε το σπίτι, θα το χωράσουμε όλο. Θα το χρωστάτε και το. Πήρα την τσέπεστο. Και μόνο αυτή την τσέπεστο. Τα μήνια αντικάτω δεν ακούσαμε να τα μειώσουν. Τώρα, Ελένα, ότι. Και τώρα, εσύ να πει με βιώνει ότι αυτά που κάνουν τώρα και πίνουν τα λεφτά αυτά από σένα και από το κάθε ένα από εδώ. Ναι. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς ξέρεις ότι αυτό είναι βέβαιο ότι θα πάνε στα πιάσου τόπου. Δεν ξέρεις. Όχι, πρώτα βγάλουν τις μερίδες των οξοαγκαίρες και θα τους περιτσέψει. Θα σου πω κάτι άλλο ακόμα και να το. Είσαστε μαζί με τον Μιχάλη, τον συνάδελφο σου, του σύντροφου στη ζωή και μετά και τη στιγμή που φεύγει από τη ζωή. Ναι. Πώς είναι, δηλαδή, για έναν άνθρωπο, βέβαια, είναι απώλεια μεγάλη το να φεύγει ο άνθρωπός σου και μάλιστα που ζητάει τόσα χρόνια πάνω σε αυτό το βράδυ. 55. Και υπήρχε αλληλοκατανόηση. Πολύ. Πολύ. Εντάξει, μπορεί να λένε αυτός μια κουβέντα, ας πούμε, για μια δουλειά, για τη δουλειά, για το κάθε τι, ας πούμε. Μπορεί να μην το ασπάντζομαι, να μην ήταν σωστό. Έρχεται πάλι στη θέλησή μου, στο λέει μου, να πούμε. Ή πάλι και εκείνος να λέει κάτι που ήταν το σωστό. Υπήρχε συνεννόηση. Ναι. Υπήρχε και αγάπη βέβαια μεταξύ σας για τόσα χρόνια 55 που είστε. 55. Υπήρχε συνεννόηση. Δεν μ' είχε αφεντικό. Ήφερνε τα λεφτά, τα άφηνε
Εκρατούσε το χαρτζιλίκι του, αυτό που θέλει να περάσει το μήνα του και για τα τσιγάρα του και για το καφενείο του. Ή τον άνθρωπο, ας πούμε, που ούτε με το κόσμο δεμένος, ούτε με το κόσμο αποκλείεται όταν ήταν καλά και δεν είχε τα προβλήματα της υγείας με τα πόδια. Εάν ήβρεχε ο Θεός με την ομπρέλα να πίνει στο καφενείο τη νύχτα. Του λέω, Χριστιανέ μου, πού πας τέτοια ώρα, κρύο, βροχή, όλα αυτά. Και ήταν η δουλειά του δύσκολη και βαριά, αλλά ήταν καλό σύνθηκος, ήταν, δεν με παγόρεψε ποτέ για το καθετή. Μη είχε ένα αφεντικό, ναι. Ήταν ένα άνθρωπος του κόσμου, με φίλους, με παρές. Εγώ δεν ήξερα μέχρι τώρα που πέθανε, δεν ήξερα ότι είχε γνωριμία με τόσο κόσμο Γιάννη. Όταν είμαστε μια εβδομάδα στο κέντρο υγείας, εγώ έμενα μαζί του στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα πώς και πώς. Το μάθανε από εκεί, από τα πήγα. Και από τα πήγα έκουτο, και από το σπο έκουτο. Και από μενετές έκουτο, και από όλα τα. Τόσους φίλους είχες, άντρα μου, του λέω. Δεν ήξερα πώς είχες τόσους φίλους. Όταν φύγαμε να πάμε με το πλοίο, να πάμε Ρόδο, στο πλοίο ένα κόσμο σπούρτε, όταν τον πήραμε το ασθενοφόρο. Και τώρα ακόμα μου λένε στα πηγάδια. Δεν το ξέρα να έρθω στο μνημόσυνο, δεν το ξέρα να έρθω στο άλλο μνημόσυνο. Φίλοι, δεν ήξερα πως είχε τόση πολύ γνωριμία. Δούλευε και στα αεροδρόμια. Αλλά ήταν άνθρωπος της παρέας, αν ήταν μαντζεμένος και να κάνετε με το κλειστό πορτοφόλι. Πιστεύω ότι θα τον γνώριζε και κανείς. Ναι, και... Αλλά καλά είχαμε, δεν ήταν καλά. Έτσι. Καλά ήταν. Βλέπεις τώρα τη ζωή ότι είσαι μαζί, μικρό παιδί, πεθαίνεις ναι. Λόγω μικρό παιδί στον φανό από τα δύο, τα πατέρα ναι. στα 15. Ναι, 15. Μετά είδες πώς είναι η ζωή. Η ζωή λοιπόν όλη που τη βλέπεις τώρα από μια άλλη θέση που έχουν περάσει και τα χρόνια. Τι είναι τελικά η ζωή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Η ζωή, άκου να σου πω, η ζωή είναι να τα βρεις με τον άνθρωπο που θα είσαι, ναι. Να περνάς μια ζωή, να σου πούμε, ήρεμη, αγαπημένη, να τη γλεντάς όσο μπορείς, να τη γλεντάς όσο μπορείς, να δουλεύεις, αλλά και να τη γλεντάς. Και να κάνεις τα παιδιά και να τα στολίντσεις και να τα πανηγυρίντσεις και να τα καμαρώνεις, να μην κοιτάς μόνο δουλειά. Η δουλειά θα μείνει εδώ. Να έχεις δηλαδή αυτές τις... να λαμπές τη ζωή που είναι όλο φως, να τη ζεις, να τη απολαμβάνεις, να τη σκέφτεσαι. Εγώ έχω προβλήματα υγείας τόσα πολλά. Φώτα πάω στο φαρμακοποιό μου, του λέω ότι και στο γιατρό πολλές φορές και του λέω, να μην συμβαίνουν κουφιά η ώρα σε χωριανό μας καμιά ανάγκη, αλλά πολλές φορές δεν έχει το γιατρείο μας τα φάρμακα λόγω έλλειψης. Αν ας πούμε σε κανένα άνθρωπο τύχει κάτι, να μου χτυπήσει την πόρτα και έχω να προσφέρω. Από όλα τα προβλήματα έχω. Και λοιπόν λέω ότι η ζωή είναι λίγη τώρα και μικρή, γιατί παλιά είχαμε στο μυαλό μας ότι έχω τη γιαγιά μου και είναι γριά και θα πεθάνει. Αν δεν πεθάνει φέτος, του χρόνου θα πεθάνει η γιαγιά μου. Τώρα δεν έχει όρια ο θάνατος. Δεν έχει όρια. Ξέρεις ποιο διαλέει. Μπορεί να είμαι εγώ η γιαγιά μέσα στο σπίτι και άλλο συμβάν είναι που δεν το περιμένεις. Και πρέπει λοιπόν η ζωή να την κλεντάς όσον είσαι καλά, όσον υπάρχει υγεία. Εγώ έτσι θέλω. Και να σέβεσαι το διπλανό και το Θεό. Ναι. Έτσι είναι. Και πώς πάρουν τη θρησκεία, πιστεύεις από μικρή, πιστεύεις στα εικονίσματα. Ναι. Πιστεύω. Στους Αγίους και στο Θεό και στο Χριστό, στα μνημόσυνα, πρέπει να νιώθεις ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι κάπου που φεύγουν οι ψυχές. Από όλα τα σχολεία, χωρίς υπερβολή. Το κατηχητικό μας μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό σαν τη μητέρα μαντσεύει τα παιδιά και του Χριστού τα λόγια φυτεύει στην καρδιά. Την πίστη μας διδάσκει και την υπακοή. Αυτό μας κάνει πάντα ενάρετη ζωή. Αυτό μας δείχνει πάντα το δρόμο το καλό και πρόθυμο το κάνει κάθε παιδί τρελό. Τώρα εσύ νομίζεις ότι αυτό το κατηχητικό που σας κάνανε ή ότι τώρα στις μέρες μας λένε αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία λόγω του ότι πρέπει το παιδί να είναι ελεύθερο. Εσύ τι νομίζεις γι' αυτό? Όχι. Γιατί να μην μαθαίνει το παιδί όλα του Χριστού. Ναι, του αγάπη, Χριστού, αγάπη του Χριστού, τα πάθη, όλα αυτά, γιατί είναι εκείνα τα γράμματα, λέω εγώ, που μαθαίναμε εμείς τότε στο δημοτικό, δεν τα μαθαίνουν αυτοί που είναι στο
λυκείο. Αυτό μαθαίνω άλλα και τούτα κίνα. Εμείς μαθαίναμε κάτι που σ' άρεσε και να το διαβάζεις και να το τυπώνεις και να το κρατάς. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή είσαι... Ο θάνατος το φοβάσαι, είσαι έτοιμη να... Είσαι έτοιμη, λες, δηλαδή ότι η ζωή μου πια... Με τι? Εγώ σαν άνθρωπος προσπάθησα και έδωσα στα παιδιά μου ναι. ό,τι μπορούσα στην εγγόνια μου και ακόμα και τα λυσέγγονά ναι. μου μπορώ να τα διδάξω ναι. και είσαι έτοιμη ναι. ανά πάσα στιγμή, ας ναι. πούμε... Με τι έχω να κάνω, δεν μπορώ να... Νιώθεις καλά με τη συνείδησή σου, ότι εντάξει είσαι άνθρωπος, ότι δεν έβλαψες άνθρωπο ή... Δεν έβλαψα. Δεν έβλαψα, εγώ δεν θέλω κανένα άνθρωπο κακό. Εγώ όποιο βλέπω και το προοδεύγει, το έχω παράδειγμα. Θα μου πω για τελευταίο, τι σημαίνει εσένα το χώριο αυτό, τι είναι σε εσένα όπως το βλέπεις όταν έρχεσαι από μακριά, αυτό που το ζεις, το τρόπο που το έχεις κάνει, έχεις φάει, δηλαδή τι πέτα τι κάνεις, ψωμί, τρώς, όλα αυτά, τι είναι η Όλυμπος. Η Όλυμπος είναι η κατοικία μας, είναι η αγάπη μας, είναι αφού τώρα φέρνω τα παιδιά μες στην κακοκαιρία, θέλω να έρχονται τα παιδιά, οι εγγονές μου και να φέρνω τα παιδιά να την αγαπήσουν την Όλυμπο. Ναι. Θέλω να την αγαπήσω την Όλυμπο, γιατί και εμείς εντύσαμε εδώ, είπα καλά. Μου φαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα καλύτερα, γιατί δεν είχαμε το άγχος το σημερινό, τι να πληρώσουμε, πώς να ξαναπληρώσουμε, τι να κάνουμε, τι να δείξουμε. Έξαμε την καθημερινότητά μας με τα λίγα, αλλά ήμουν νοικοκυρά και δεν ήρθε ποτέ να μην έχει τσέου μέσα χαρτζηλίκι. Δεν ήταν ο άντρας μου και εργολάβος να πω ότι τα πήρνε με το... Φούχτα φέρει πει τα χρήματα, αλλά ήμουν νοικοκυρά και τα έβαντσα στη θέση του. Οπότε δεν ήρθε ποτέ να πει και να του πω φέρει πει ξέρεις τίποτα, δεν έχω χαρτζηλίκι, δεν έχω να πάει στο καφενείο, δεν έχω να έχω δηλαδή αυτή τη στέρηση. Και όλα αυτά τα χρόνια, όσα χρονών είμαι, αλήθεια το λέω Γιάννη, ειλικρινά, δεν είναι ότι το φοινίτσα μου, η αλήθεια είναι, δεν έγραφτη ποτέ το όνομά μου σε ένα δευτέρι στο συγχωρεμένο το πύργο. Να πω ότι ο πύργος είχε το όνομά μου καμιά φορά στο δευτέρι του, μέσα ότι χρόστεψα ένα τσακωμάκι, ένα σπίρτα. Η Όλυμπος λοιπόν με το όλο, με τη μουσική της, ναι, με τη στολή της, ναι, με τον αέρα της, ναι, με τον βράχο της, με τον σιτάριο, ναι. Θάλασσα. Είναι το κάτι άλλο. Όλο αυτό εσύ το έχεις μεταφέρει και το στην καρδιά μου, ναι. Και το πάρεις και μετά. Και το παίρνω και θέλω να του τα κορίτσια και να άλλου και τη στολές το. Θέλω να του τα κορίτσια. Οι εγγόνες μου τώρα που θα αρτούσει, θέλω κάθε Κυριακή να μπαίνω στην εκκλησία. Κάθε Κυριακή να μπαίνω στην εκκλησία, να μεταλαβαίνω, να κάνω το σταυρό, το να ανάβουν ένα κεράκι. Τι θα έρθουν να κάνουν εδώ? Να πας στην εκκλησία. Πάλι άμα είμαστε από παλής και να πούμε τα παιδιά θέλω να διασκέδανσουν, γιατί και με το θάνατο δεν φέρνουμε τίποτε. Ναι, τον έχασα τον άντρα μου, εγώ ταξί όπως τον έχασα. Γίνεται τίποτε αυτά τα μικρά παιδιά να τα κρατήσω μέσα στο σπίτι. Να ζηλεύουν, να μην χαίρονται. Τι θα καταλάβω? Δεν γίνεται τίποτε. Γίνεται τίποτε? Όχι, δεν γίνεται τίποτε. Και τι μας θέλουν τα παιδιά που ζηλεύουν? Να έρθουν στον τόπο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ήταν ωραία. Τα πάμε σαν μου πάλι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Αντίμονο, εσύ είσαστε η παράδοση. Ναι. Εγώ θέλω, Γιάννη, εγώ θέλω να έρθουν τώρα τα παιδιά να γυρίσουν τα κάλεντα. Δεν έχει. Είπε αυτή την πόπη του Κανάκη και λέμε πως θα εννοούμε και να έχουμε πως να αερίζουμε τα κάλαντα. Η πόπη του Κανάκη. Και της λέω, θα έρθει ο Φίλιππας, θα έρθει ο Μιχάλης, ο Φιλιππάκης. Θα έρθει ο Ηλίας του Παύλου, ο Μιχάλης του Παύλου, της εγγόνης μου. Θα έρθει και η Ευγενούλα, θα έρθει και η πόπη, να πόσα παιδιά. Και άλλα τόσα από εδώ, να μην χαθεί το έθιμο. Να μην χαθεί το έθιμο. Μάλιστα.